Εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα. Ένα από τα πιο άδικα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία 4 με 5 χρόνια. Ο κόσμος αντιδράει και με το δίκιο του. Έχουμε γίνει πρωτοσέλιδο διεθνώς σε αυτό. Και φυσικά είναι μια άδικη κατάσταση η οποία δεν θα αλλάξει. Αλλά φυσικά εσύ μπορείς πάντα να κάνεις κάτι γι' αυτό. Και γι' αυτό σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι μπορείς να κάνεις εδώ και τώρα άμεσα για να βρεις μια λύση πάνω σε αυτό, αν το επιθυμείς. Γιατί πάντα μα πάντα υπάρχει εναλλακτική λύση. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με το πώς φτάσαμε εδώ και γιατί υπάρχει αυτή η ατζέντα και γιατί έχουμε εξάημερη εργασία. Προφανώς δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας ή την αμοιβή και όλα αυτά. Προσπάθησαν να τον παλώσουν, είναι, δεν είναι, έχεις επιλογή, δεν έχεις επιλογή. Θα είναι υποχρεωτικό φυσικά. Και από ό,τι φαίνεται, με όσα είδα μέχρι στιγμής, δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή στο μισθό, στην αμοιβή δηλαδή που θα λάβει ο κόσμος σε αυτό. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι αυτό είναι ένα από τα πιο άδικα πράγματα που έχουν γίνει όσον αφορά στον χώρο της εργασίας. Γιατί μέχρι και πριν από 15-17 χρόνια, ο κόσμος μπορούσε ακόμα και με ένα βασικό μισθό να ζήσει κάπως συντηρητικά. Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά συντηρητικά και θα μπορούσε ακόμα και να αγοράσει και σπίτι και να έχει κάποια βασικά πράγματα στη ζωή του. Αλλά πλέον, ξεκάθαρα, με την αύξηση της φορολογίας, με την αύξηση του πληθωρισμού και όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, ή ειδικά μετά το COVID, πλέον έχει γίνει ανυπόφορο κάποιος να μπορεί να ζήσει κάπως, όχι άνετα, αλλά έστω και συντηρητικά με ένα βασικό μισθό. Και στην Ελλάδα, φυσικά, το ζούμε αυτό και δυστυχώς η Ελλάδα είναι η φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Αυτό βγήκε από στατιστικές πριν από 2 μήνες. Πώς φτάσαμε να έχουμε αυτή την αύξηση της εργασίας? Αυτή η ατζέντα για την εξαήμερη εργασία είναι στα αλήθεια για όλο το πλανήτη. Έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα σαν πείραμα και από το 2008 με την κρίση που περάσαμε με τα δάνεια, με τους δανεισμούς από το ΔΝΤ, μετά με το COVID, με τα εμβόλια 2021-2022 κτλ. Όλα αυτά ήταν πειράματα και πάντα κάνουν πειράματα στην Ελλάδα γιατί την Ελλάδα την έχουν θέσει 100% υπό έλεγχο. Είτε έχει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμούς, συμμαχίες κομμάτων για να κάνουν κυβέρνηση, ό,τι και να έχεις, πλέον είναι 100% ελεγχόμενο από Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ή μάλλον από αυτούς που ελέγχουν αυτό, από ένα βαθύ κράτος, από αυτούς που ελέγχουν και το λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβερνήσης της Αμερικής κτλ. Και η ατζέντα είναι ουσιαστικά να δημιουργήσουν όλο και μεγαλύτερο πληθωρισμό και ο κόσμος να φτάσει σε μια κατάσταση σκλαβίας όσον αφορά την εργασία. Και επειδή όμως στα αλήθεια αυτό το βαθύ κράτος που κάποιοι πλέον το έχουν καταλάβει και κάποιοι ακόμα ψάχνονται για να δούνε γιατί είναι shadow, δεν είναι στην ταφότητα της δημοσιότητας, αλλά μπορείς να δεις, μπορείς να μάθεις. Έχω κάνει και ένα βίντεο αναλυτικό για το ποιο είναι, πώς λειτουργεί όλο αυτό το σάπιο πράγμα. Στα αλήθεια, παρόλο που κάνουν όλες αυτές τις προσπάθειες, δεν καταφέρουν να ελέγχουν και όλο το πλανήτη. Και πιθανόν δεν καταφέρουν ποτέ να κάνουν αυτή την παγκοσμιοποίηση και να ελέγχουν τα πάντα έτσι όπως θέλουν. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό και θα τους δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, πιθανόν και με περισσότερες πληροφορίες. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι ότι έχεις πάντα εναλλακτικές λύσεις. Πάντα, μα πάντα. Εδώ και 14-15 χρόνια μετά το 2009, είχα καταλάβει ότι δεν υπάρχει μέλλον με έναν βασικό μισθό ή απλώς με μια εργασία. Σίγουρα κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει από κάπου και δεν είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλοι αύριο να εργάζονται. Κάτι πρέπει να κάνεις, πρέπει να επιβιώσεις, πρέπει να έχεις πιθανόν κάποιες φορές λίγη πείρα σαν εργαζόμενος για να μπορείς να κάνεις μετά και κάτι δικό σου. Αλλά έχεις πάντα εναλλακτικές λύσεις είτε στο να φτιάξεις κάτι δικό σου είτε σαν εργασία και πάλι να αμείβεσαι καλύτερα. Αρκετές χώρες και δεκάδες εκατομμύρια ανά τον πλανήτη έχουν βρει εναλλακτικές λύσεις με την παροχή υπηρεσιών μέσω ίντερνετ. Βασικά πράγματα που μπορεί κάποιος να παρέχει μέσω ίντερνετ. Τώρα φυσικά υπάρχουν κάποιες εργασίες που δυστυχώς δεν μπορείς να τα έχεις μέσω ίντερνετ, δεν μπορείς να λήξεις σουβλάκια μέσω ίντερνετ ή διάφορα άλλα πράγματα, αλλά υπάρχουν πάντα εναλλακτικές λύσεις. Και σαν μια σειρά από πράγματα για να κάνει κάποιος κάτι αυτό, θα πρότεινα να ξεκινήσει κάποιος από το εξής. Πρώτον, να πάρεις μια απόφαση και να μην περιμένεις ότι θα κάνει η κυβέρνηση κάτι γι' αυτό. Ότι θα σου μειώσει τις ημέρες ή τις ώρες εργασίας. Πιθανόν και να γίνει κάτι αν αντιδράσει αρκετός κόσμος, αλλά δύσκολο το βλέπω αυτό. Και από την άλλη, δεν περιμένουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δηλαδή να αυξήσουν το μισθό ή κάτι. Ακόμα και να αυξήσουν 50, 100, 150, 200 ευρώ στο μισθό λόγω αυτής της αύξησης στην εξαήμερη εργασία δηλαδή, δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Γιατί από την άλλη, ο πληθωρισμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος από εδώ και πέρα και στα αλήθεια δεν θα υπάρχει αυτή η ισορροπημένη κατάσταση για να πεις ότι οκ. Okay. Τώρα, σαν εναλλακτική λύση λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να αποφασίσεις και να μάθεις πραγματικά για τα χρήματα, για την οικονομία. Βασικά πράγματα. Και πλέον το 2024 δεν έχεις καμία δικαιολογία με όλο το σεβασμό, με όλο το συμπάθειο για να μην μάθεις αυτό. Έχεις όλη την πληροφορία διαθέσιμη στο ίντερνετ με όποια μορφή τη θέλεις, τη θες ακουστική, τη θες με βίντεο, τη θες γραπτή, με βιβλία και θα πρέπει να βγάλεις την ιδέα που έχεις μέχρι στιγμής, αν δεν είσαι ακόμα στην ιδανική σου κατάσταση οικονομικά. Αν είσαι βολεμένος και τα έχεις βρει, δεν έχεις ανησυχίες, πιθανόν δεν χρειάζεται να δεις καν αυτό το βίντεο. Αλλά αν δεν είσαι ακόμα εκεί που θες να είσαι οικονομικά, αν δεν είσαι ευχαριστημένος, θα πρέπει να πάρεις την απόφαση ότι πρέπει να μάθεις κάτι γι' αυτό. Γιατί αρκετός κόσμος δυστυχώς νομίζει ότι τα ξέρει όλα, νομίζει ότι ξέρει βασικά πράγματα και ότι απλώς θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Αν θες να έχεις κάτι καλύτερο, πρέπει να κάποιες φορές απλώς
δώσει να σκεφτείς βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσεις, θα πρέπει να κάνεις. Ότι για να αλλάξεις μια κατάσταση πρέπει να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Και ένα από αυτά, το πρώτο πράγμα είναι να μάθεις. Και δεν θα μάθεις κάτι από κάποιον καθηγητά του πανεπιστημίου, ο οποίος δεν έχει εφαρμόσει τίποτα στη ζωή του, ο οποίος δεν έχει φτιάξει κάτι και απλώς είναι πάντα στη θεωρία πίσω από κάποια βιβλία, ή από το γείτονά σου, ο οποίος σου λέει τα ξέρει όλα και ότι δεν υπάρχει λύση, ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι και όλα αυτά. Θα πρέπει να βρεις ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν καταφέρει, που πραγματικά έχουν κάνει κάτι αυτό και να μάθεις από αυτούς. Και πλέον έχεις όλη την πληροφορία στο ίντερνετ. Αυτό έκανα και εγώ προσωπικά. Διάβασα βιβλίο, παρακολούθησα ανθρώπους, παρακολούθησα άπειρα σεμινάρια, μαθήματα μέχρι που κατάφερα και βελτίωσα την οικονομική μου κατάσταση. Και στο να δημιουργήσω εισοδήματα και να φτάσω σε μια οικονομική κατάσταση που να είμαι εγώ ευχαριστημένος, πήρα αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι, και πλέον δεν χρειάζεται να πάρει τόσα χρόνια σε κάποιον. Το πρώτο στάδιο ήταν 4 χρόνια που πήρε, αλλά ταυτόχρονα εργαζόμουν μέχρι να μάθω, μέχρι να κάνω πειράματα και να δημιουργήσω κάτι δικό μου μέσω ίντερνετ κτλ. Και φυσικά μετά από εκεί και πέρα ήταν άνοδος μέχρι που ανέβηκα αρκετά οικονομικά. Τώρα τα έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, δεν θα μιλήσω πολύ για το πώς άλλαξα εγώ, αλλά έχεις επιλογές και μπορείς να μάθεις και μπορείς να κάνεις πάντα κάτι αυτό. Και αν σ' αρέσει το βίντεο μέχρι στιγμής, δώσε ένα like και εγγραφή στο κανάλι και κοινοποίησε αυτό το βίντεο στους φίλους σου στα social media. Θα σου έλεγα λοιπόν, σαν πρώτη συμβολή, να βρεις κάποιους γκουρού που τα έχουν καταφέρει ήδη. 3 με 5 και μπορείς να τους βρεις μέσω ίντερνετ. Έχεις επιλογές στην Ελλάδα, έχεις επιλογές στο εξωτερικό, αλλά μόνο ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει. Όχι ανθρώπους που είναι super ειδικοί στη θεωρία, αλλά από ανθρώπους που έχουν κάνει κάτι στην πράξη, κάτι πραγματικό. Δεύτερον, να διαβάσεις οικονομικά βιβλία πετυχημένων, όπως του Robert Kiyosaki, όπως του Grant Cardone, όπως του Patrick Ben David και πολλών άλλων ανθρώπων που μπορείς να τα βρεις στα ελληνικά, μπορείς να τα βρεις σε όλα τα βιβλιοπωλεία, μπορείς να τα βρεις και στο Amazon, μπορείς να τα έχεις με ακουστική μορφή. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί ξέρω ότι αρκετοί άνθρωποι θα πούνε: α, ναι, έχουμε ακούσει, πρέπει να διαβάσουμε βιβλία, δεν μπορείς να κάνεις κάτι αυτό, φταίει η κυβέρνηση, η λύση είναι να μην κάνουμε, η λύση είναι να τους δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά θα σου πω ένα παράδειγμα. Πριν από 2 χρόνια στο Ντουμπάι είχα έναν φίλο, ο οποίος διάβαζε το βιβλίο του Robert Kiyosaki, Πλούσιος Μπαμπάς, Στοχός Μπαμπάς. Ο φίλος μου αυτός είναι από Κύπρο και πιθανόν κάποιοι από εσάς να τον ξέρετε. Και θυμάμαι μου είπε το εξής τότε, ήταν Οκτώβριος του 2022. Μου λέει: είναι τόσο ωραίο βιβλίο που θέλω να διαβάζω λίγο-λίγο για να μην τελειώσει, γιατί μ' αρέσει τόσο πολύ. Και του λέω: κοίταξε να δεις. Πρέπει να κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να το τελειώσεις το συντομότερο δυνατόν και να διαβάσεις αρκετά βιβλία. Και καθίσαμε ένα Σάββατο μαζί και διάβασα ένα βιβλίο, το Millionaire Booklet του Grant Cardone, μέσα σε μια μέρα το Σάββατο. Ήταν μεγάλο, 45 σελίδες. Και από τότε μέχρι τον Νοέμβριο του 2023 διάβασε πάνω από 50 βιβλία και τα διάβασε είτε κάποιες φορές διαβάζοντας κανονικά βιβλία, είτε ακούγοντάς τα μέσω του Amazon Audio. Και αυτός ο άνθρωπος μέχρι το τέλος της χρονιάς άλλαξε την οικονομική του κατάσταση κατά 10 φορές. Και ήταν ξεκάθαρα από τα βιβλία. Και δεν είναι ότι ήταν ο super duper μαθητής, αλλά αποφάσισε ότι θα καθίσει, θα το κάνει και επέλεξε να τα έχει σε ακουστική μορφή, όπου πιθανόν αρκετός κόσμος να το επιθυμήσει έτσι. Πλέον τα βιβλία τα έχεις ακόμα και σε μορφή κάποιος να τα διαβάζει σαν παραμύθια με διάφορα βίντεο στο ίντερνετ. Και υπάρχουν καμιά 30-40 βιβλία, βασικά βιβλία, τα οποία μπορείς να διαβάσεις και μπορείς να μεταμορφώσουν ολόκληρη τη ζωή. Ήδη έχω κάνει ένα βίντεο πριν από ένα χρόνο και έχω προτείνει κάποια βιβλία. Αν θέλετε να κάνω ένα έξτρα βίντεο να προτείνω κάποια επιπλέον βιβλία, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Γιατί όταν μάθεις βασική γνώση πάνω στα οικονομικά, βασικές αλήθειες των οικονομικών και από ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει, το μόνο σίγουρο είναι ότι η οικονομική σου κατάσταση θα αλλάξει. Και ο μόνος λόγος που δεν έχεις την οικονομική σου κατάσταση που επιθυμείς αυτή τη στιγμή είναι επειδή στα αλήθεια δεν έχεις αυτή την βασική γνώση. Τώρα θα δούμε άλλη μια πιο πρακτική λύση. Αλλά πριν από αυτό, θα κάνω μια σύντομη αναφορά στον χορηγό του σημερινού βίντεο, που είναι η πλατφόρμα Scamble, όπου μπορείς να επενδύσεις σε διάφορες startup επιχειρήσεις. Μπορείς να ξεκινήσεις να επενδύσεις ακόμα και από 10 ευρώ. Κάνεις κατάθεση άμεσα από το τραπεζικό σου λογαριασμό και παίρνεις κάθε μήνα την απόσβεση από το λογαριασμό σου. Έχεις διάφορα προγράμματα τα οποία μπορείς να επενδύσεις σε διάφορες startups. Η ίδια η εταιρεία επίσης επενδύει σε αυτά και υπάρχει μια εξασφάλιση στο κεφαλαίο σε διάφορα προγράμματα που μπαίνεις και μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 15% το χρόνο. Η Scamble είναι χρόνια στην αγορά. Ήδη έχουν επενδύσει πάνω από 14.000 άτομα σε αυτή την πλατφόρμα. Έχω επενδύσει και εγώ προσωπικά πέρσι. Έχω λάβει κανονικά το επιτόκιο από την πλατφόρμα αυτή και φυσικά αναλήψεις πίσω στο τραπεζικό μου λογαριασμό. Έχω και αναλυτικό βίντεο και αφιερωμένο με περισσότερες πληροφορίες και αναλύσεις πάνω στο κανάλι που μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή από link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή το βίντεο. Μπορείς να δεις επίσης και το link κάτω στην περιγραφή της πλατφόρμας Scamble, να την περιηγηθείς και να μάθεις περισσότερες πληροφορίες. Και αν έχεις οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τη Scamble, γράψε κάτω στην περιγραφή. Τώρα, άλλη μια πιο πρακτική λύση σε σχέση με αυτό, με την εξαρτημένη εργασία, είναι να παρέχεις τις υπηρεσίες σου μέσω του ίντερνετ. Και αυτό το έχουν κάνει δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη. Υπάρχουν 3 μεγάλες πλατφόρμες που μπορείς να το κάνεις αυτό στο εξωτερικό και άλλη μια πλατφόρμα στην Ελλάδα. Οι γνωστές πλατφόρμες στο εξωτερικό είναι Fiverr.com, Upwork και Freelancers. Εκεί, για παράδειγμα, μπορείς να παρέχεις υπηρεσίες και να πληρώνεσαι μέχρι και 10 και 20 φορές παραπάνω από ό,τι πληρώνεσαι
αισθάνεσαι στην Ελλάδα. Και αν αρκετός κόσμος αποφάσισε να το κάνουν αυτό στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι θα άλλαζε και η αμοιβή προς τον κόσμο. Και αυτό έχει αλλάξει ήδη με τους εργάτες της οικοδομής στην Ελλάδα, γιατί μέχρι και πριν από 10 χρόνια υπήρχαν αρκετές επιλογές, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν αρκετοί εργάτες, το μερογάμα το πλέον έχει αυξηθεί κατά πολύ. Και αυτό μου το έχουν πει διάφοροι που έχω μιλήσει και κατασκευαστές και εργολάβοι. Και φυσικά αυτό είναι κοινή λογική, δεν είναι και πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Και σαν τέτοια λύση το έχουν κάνει πάρα πολλοί κόσμος αυτό και οι Φιλιππινέζοι πρωτοπορούν σε αυτό. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Υπάρχει και μια πλατφόρμα στην Ελλάδα, koala.com, που είναι παρόμοιο με το Fiverr και πάει αρκετά καλά. Δεν έχω κάποια χορηγία ή κάποια συνεργασία μαζί τους. Τους έχω δει. Απλώς είχαν πάει νομίζω και στο Dragon's Den, σαν εκπομπή για χρηματοδότηση κτλ. Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή για παροχή υπηρεσιών και φυσικά έχεις διάφορες άλλες επιλογές. Αλλά ξεκινάει πάντα από τη βάση πρώτον να μην περιμένεις κάτι από την κυβέρνηση ότι θα αλλάξουν ξαφνικά τις συνθήκες ή θα σου δώσουν επιδόματα και διάφορα και θα είσαι μια χαρά. Πρώτον από αυτό, να μπεις σε ένα mindset στο να μάθεις και να μάθεις από αυτούς που έχουν δημιουργήσει πραγματικά επιχειρήσεις, έχουν κάνει επιτυχίες κτλ. Και έχουν μοιραστεί τη γνώση. Και όσον αφορά τη γνώση σε σχέση με τα χρήματα, είναι διαθέσιμη, δεν είναι κάπου χρυφή. Γιατί αρκετές φορές ο κόσμος έχει μια καχυποψία ότι δεν σου λένε αλήθειες και αυτό και σου κατάνε μυστικά. Παιδιά, υπάρχουν όλα διαθέσιμα εκεί. Αρκεί να τα ψάξει κάποιος. Αρκεί να καθίσει και να πληκτρολογήσει και να τα ψάξει. Και φυσικά πάνω απ' όλα θα πρέπει να είσαι πρόθυμος για να το κάνεις αυτό. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Θέλω να κάνω και κάποια άλλα βίντεο στο μέλλον, να δώσω και άλλες πιο πρακτικές λύσεις. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω κάποιο βίντεο για συγκεκριμένο πράγμα. Έχω για παράδειγμα και ένα μάθημα για affiliate marketing που είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή επιλογή για να δημιουργήσει κάποιο εισόδημα μέσω το ίντερνετ. Και αυτό το έχω στο Andro Academy. Μπορείς να το δεις ανά πάσα στιγμή και με συνδρομή 30 ευρώ το μήνα. Αυτά λοιπόν, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, μοίρα σε αυτό το βίντεο με τους φίλους σου στα social media και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.